Αρχικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι έτοιμα. Περίμενα, είναι η αλήθεια, να δω μαθητές, κυρίως. Δυστυχώς δεν πειράζει. Ας ελπίσουμε ότι όσοι γονείς είναι εδώ θα το μεταφέρουν. Λοιπόν, ο σχολικός εκπομπισμός δεν έχει να κάνει με έναν απλό τσακωμό ή μία σύγκρουση μεταξύ δύο παιδιών ή ένα πείραγμα. Είναι μία επαναλαμβανόμενη κατάσταση. Η άθληση βοηθάει τα παιδιά να κτίσουν το χαρακτήρα τους, δίνοντάς τους την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, μαθαίνοντάς τους να αντιμετωπίζουν τη ζωή, να καταλαβαίνουν πώς να διαχειρίζονται τα αισθήματά τους, τα συναισθήματά τους, τα βιώματά τους. Λοιπόν, εγώ στεκόμαστε σε αυτό το κομμάτι και το αναφέρω ως παράδειγμα, μιας που αυτός και είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Ως αθλήτρια έχω αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στη ζωή μου, γιατί βέβαια δεν είμαι μόνο αθλήτρια, είμαι και άνθρωπος, είμαι και μαμά. Λοιπόν, πριν 3 χρόνια διαγνώστηκα με καρκίνο του θυροειδή, ο οποίος προχώρησε στους λεμφαδένες. Παρόλη την κατάσταση, εντάξει, σίγουρα όταν το μαθαίνεις αυτό, είναι ένα καιρό σοκ, ένα δυνατό χαστούκι, σαν να σημαδεύεσαι και σαν να λες ότι εδώ τελειώνουν όλα. Όπως είπα πριν, έχω και ένα παιδί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις αρνητικές σκέψεις. Το κοιτάς και λες, όχι βέβαια, αυτή είναι η αρχή μου. Εδώ ξεκινάνε όλα. Και έτσι αποφάσισα να συνεχίσω τη ζωή μου και τον αθλητισμό. Είχα γράψει μερικά πράγματα, όμως ούτε που τα διαβάζω. Λοιπόν, ξεκίνησα λοιπόν ξανά τις προπονήσεις από την αρχή, γιατί ένιωθα ότι αυτό είναι κάτι που μου δίνει δύναμη και κουράγιο και που με βγάζει από αυτή την απομόνωση που είχα αρχίσει να νιώθω. Παρακολούθησα βέβαια κάποιες συνεδρίες με ψυχολόγο, είναι η αλήθεια, γιατί είχα μπει στο κομμάτι του να κλειστώ στον εαυτό μου. Είχα παραμελήσει πάρα πολλές τις ανάγκες μου, τους φίλους μου, τους συγγενείς μου και κρεμόμουν πραγματικά από μία κλωστή. Άρχισα να παθαίνω κρίσεις πανικού. Δεν μπορούσα να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Οπότε αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να επισκεφτώ έναν ψυχολόγο. Εκείνη με παρότρινε να συνεχίσω τις σπουδές μου που είχα αφήσει στη μέση. Ευχαριστώ. Με παρότρινε να συνεχίσω και μέσω και του προπονητή μου, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αποφάσισα να ξεκινήσω τις προπονήσεις μου. Και αυτή τη φορά είχε κάτι πολύ δύσκολο, για έναν ακόμη μαραθώνιο, ο οποίος θα είχε σωματική κούραση και θα με έκανε να ξεχάσω την πνευματική και την ψυχολογική. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να τρέξω τον πρώτο μου μαραθώνιο. Σίγουρα, και το λέω αυτό για να σταθούμε και στα παιδιά που είναι μέσα σε εισαγωγικά ηθίτες, που όλη τους αυτή την ενέργεια και αυτή την ένταση τη βγάζουν στρέφοντας την ενέργειά τους να τραυματίζουν συναισθηματικά τους άλλους. Ευτυχώς για εμένα δεν πέρασε από αυτό το κομμάτι, το κατάλαβα μόνη μου και έτσι έστρεψα την ενέργειά μου στον αθλητισμό. Λοιπόν, ξεκίνησα τις προπονήσεις μου. Πέρυσι έτρεξα τον πρώτο και σήμερα και φέτος τον δεύτερο, όπου και κέρδισα. Σίγουρα για μένα το πρόβλημα της βίας πρέπει να ξεκινήσει από τη ρίζα του. Δηλαδή, ένας γονιός θα πρέπει να μάθει να διαβάζει το παιδί του και θα πρέπει να μάθει να το στηρίζει, όποιο και είναι αυτό το παιδί που έχει να αντιμετωπίσει. Θα πρέπει να μάθει να του μάθει να σέβεται, θα πρέπει να του μάθει ότι ναι, είναι ωραία όλα αυτά που νιώθεις ή δεν είναι ωραία όλα αυτά που νιώθεις. Πάμε να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε μαζί. Γιατί αυτό είναι ο ρόλος μας, να είμαστε δίπλα του και όχι απέναντί του. Και πολλές φορές θα πρέπει να είμαστε και πίσω του. Και σίγουρα αυτά τα παιδιά που ασκούν τη βία είναι πληγωμένα παιδιά. Και πρέπει να τα πάρουμε από το χέρι και να τους δείξουμε τον δρόμο. Συγχωρείτε για το. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσω το λόγο μου, θα ήθελα να σας πω ότι η
που κυρίως μετά την σωματική κόπωση έρχεται και η ψυχολογική. Και κυρίως μέσα στον αγώνα έχετε αυτό, γιατί είναι κάτι που δεν το έχεις ξαναζήσει στα 42 χιλιόμετρα. Όση προπόνηση και να έχεις κάνει, θα φτάσεις μέχρι τα 35 χιλιόμετρα που έχεις βιώσει στην προπόνησή σου. Μετά από εκεί έρχεται ο πόνος, ο σωματικός, που μια φωνή πίσω στο κεφάλι σου σου λέει: δεν θα τα καταφέρεις, σταμάτα, κάνε στην άκρη. Πονάς, άρα πρέπει να σταματήσεις το σώμα σου και ο εαυτός σου μπαίνει σε ένα μονοπάτι που δεν το έχει ξαναζήσει και φοβάται. Και το λέω αυτό γιατί φέτος αντιμετώπισα και το εξής που ήμουν στην πρώτη θέση, κάπου εκεί στο 29 χιλιόμετρο που βγήκα πρώτη, αφήνοντας πίσω μου τις άλλες κοπέλες, γύρω μου άκουγα «Δες μαμά, δες, ένα παιδάκι είναι πρώτο». Και έχοντας όλη αυτή την πίεση που είχα να αντιμετωπίσει στο μυαλό μου, είχα και αυτό, δηλαδή ένιωθα ότι είμαι ένα παιδάκι που τρέχει πρώτο. Το ένιωθα, επειδή μου το λέγανε οι άλλοι. Αλλά τερματίζοντας σκέφτηκα τι θα κέρδιζα αν είχα ακούσει. Και είναι και homework για εσάς αυτό. Τι θα είχα κερδίσει αν έμενα σε αυτό, ότι με δείχνανε κάπως, γιατί το είχα σχεδιάσει στο μυαλό μου, χωρίς να βλέπω γύρω μου, ότι με δείχνανε και ξέρω μου λέγανε «Δες ένα παιδάκι που τρέχει και είναι πρώτο, άλλος να μην τα καταφέρει». Όμως τελικά έριξα την κουρτίνα μου, είδα τα μάτια στο στόχο και συνέχισα. Και αυτό ίσως θα πρέπει να πείτε και στα παιδιά σας, ότι όχι να μην μιλάνε, μιλάμε και δεν φοβόμαστε είναι το μήνυμα. Μιλάμε και δεν φοβόμαστε. Όμως μιλάμε και δεν φοβόμαστε σε